Πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξω κοτόπιτα σπιτική με σπιτικό φύλλο πεντανόστιμη. Τα υλικά μας: ένα ποτήρι γιαούρτι, πρόβειο, ένα αυγό, λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύω να ενοποιηθούν τα υλικά μου. Προσθέτω λίγο αλάτι και ζυμώνω με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του να γίνει η ζύμη. Αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί 35 λεπτά μέχρι να φτιάξουμε τη γέμιση. Έβαλα ελαιόλαδο να κάψει. Προσθέτω κρεμμύδι. Να σορταριστεί λίγο το κρεμμύδι και μετά προσθέτω το κοτόπουλο. Στήθος από κοτόπουλο. Πρόσθεσα το στήθος κοτόπουλο, το σοτάρω μαζί με το κρεμμυδάκι, προσθέτω αλάτι πιπέρι και σοτάρω πολύ καλά μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο μου. Το έκοψα σε μικρά κομματάκια για να είναι εύκολο το ψήσιμο. Ανοίξουμε φύλλο για να φτιάξουμε την κοτόπιτά μας. Εγώ έφτιαξα δύο ζύμες, όπως σας έδειξα, με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε να βάλετε διπλάσια υλικά ή να τη φτιάξετε δύο φορές, όπως θέλετε. Θέλω ένα φύλλο από κάτω και ένα φύλλο από πάνω. Εξαρτάται φυσικά από το ταψί σας. Εγώ θα βάλω μεγάλο ταψί, γι' αυτό χρειάστηκε να ζυμώσω ακόμα μία. Δεν θα είναι πολύ λεπτή η ζύμη, ούτε πολύ χοντρή. Είναι ωραία, φρούια αυτή η κοτόπιτα. Θα τη λατρέψετε και αυτήν τη συνταγή. Είμαι πολύ περήφανη που σας δείχνω τις συνταγές μου, διότι όλες τις φτιάχνετε τις συνταγές και μου τις δείχνετε. Είστε ευχαριστημένος και χαίρομαι και ευχαριστημένη. Θα κόψετε το φύλλο σας αναλόγως με το ταψάκι σας. Εδώ. Τέλεια. Ό,τι περισσέψει το φυλάω με την επόμενη φορά, εννοείται, δεν πετάμε τίποτα. Λαδώνουμε πολύ καλά το ταψί μας. Βάζουμε το ένα φύλλο από κάτω. Θα προσθέσουμε τη γέμιση και μετά το άλλο φύλλο από πάνω. Τρυπώ τη ζύμη πριν βάλω τη γέμιση.
προσθέτουμε τη γέμιση, γιατί είναι εδώ τη γέμιση μου, το κοτόπουλο με το κρεμμύδι, προσθέτω δυόσμο στο τέλος όταν ψηθεί και αυτή είναι η γέμιση. Προσθέτω και χαλούμι ή ό,τι τυρί θέλετε. Έβαλα και το άλλο φύλλο από πάνω. Θα βάλουμε ελαιόλαδο και θα μπει στο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα και 10 λεπτά και είναι έτοιμη, μόλις ροδίσει είναι έτοιμη. Πάμε να ψήσουμε.